Ευχαριστούμε πολύ. Καλώς ήρθατε. Να πούμε στους τηλεθεατές μας ότι είναι μεγάλη τιμή να έχει στο πλατό αυτούς τους ανθρώπους που στηρίζουν την εθνική μουσική. Mm-hmm. Εγώ δεν κοιτάω το υπηρώτικο. Εγώ μιλάω ότι η μουσική είναι μια μεγάλη αγκαλιά, είναι πολιτισμός, είναι δύναμη, είναι άμυνα, είναι επίθεση κάθε τόπου. Και ιδιαίτερως όταν έχεις λοιπόν τον Πετρούκα Χαλκιά. Καλώς ήρθατε. Δάσκαλε, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Να είσαι καλά, χαιρόμαστε πάλι που σε βλέπουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το Σάβα Σιάτρα, ο οποίος, τι να πούμε για τη φωνή του Σάβα, έτσι. Για αρκετά χρόνια υπηρετούμε την δημοτική μας παράδοση. Μα εκεί είστε οι σπουδαίοι, τι άλλο να υπηρετήσεις. Η ουσία είναι αυτή. Επίσης να συστήσουμε την παρέα όλοι, Σάβα εσύ, τους μουσικούς μας, πάμε. Ο Λεωνίδας ο Κότσης στο βιολί. Ωραία, γεια σου Λεωνίδα. Ο Νίκος ο Χαλκιάς στο λαούτο. Γεια σου Νίκο. Ο Θοδωρής ο Μπαλντούμας στο κρουστό στο Ντέφι. Και ο φίλος μας ο Αντώνης ο Κυρίτσης. Ο Αντώνης ο Κυρίτσης, ο οποίος και αυτός είναι στην ομάδα των μεγάλων φωνών. Ναι, με τον Αντώνη έχω 30 χρόνια εγώ και είμαστε μαζί. Όπως είναι και ο φίλος μου ο Λεοντίδης. Ε? Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι την Πέμπτη και την Παρασκευή. Ε, Σόνια, καλά τα λέω. Έτσι λένε οι πληροφορίες μας, ότι εμφανίζεται στο Πέμπτη Χαμάμ. Πέμπτη και Παρασκευή. Λοιπόν, μόνο Πέμπτη, 20... και την Παρασκευή. Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου και Παρασκευή 3 Μαρτίου. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, έτσι, τα ξαναλέω γιατί τα έκανα χάλια. Όχι, μεθαύριο Πέμπτη, λοιπόν, και την άλλη Παρασκευή. 3 Μαρτίου. Είστε στο Χαμάμ, έτσι, το ιστορικό μαγαζί, mm-hmm. με την υψηλή ποιότητα.
Όπου εν παρενθέσει τώρα δεν είναι τη στιγμή, αλλά να πούμε ότι στο Χαμάμ γίνεται ένα υπέροχο αφιέρωμα στον Χρήστο Κωνσταντίνου, ένας πολύ μεγάλος μπουζουξής, ο οποίος έφυγε πριν από 2 χρόνια. Mm. Και ένα αφιέρωμα κάνει επίσης μια βραδιά με τον Καραντίνο. Ο Καραντίνος είναι από τα μεγάλα μας μπουζούκια. Γίνονται πολύ σπουδαία πράγματα, το λέμε στους τηλεθεατές να ενδιαφερθούν, να μπουν στο Google να τα βρουν. Λοιπόν, δεν θα πούμε τα ίδια τώρα για υπηρώτικη μουσική, για τη μουσική, τι να πούμε, τα έχουμε πει. Νομίζω ότι πρέπει να ξέρει... ακούσουμε μουσική. Η μουσική, Σάβα, είναι κάτι που νιώθεις και αισθάνεσαι και χορεύεις, δεν είναι έτσι? Παιδιόθεν. Και αυτό προσπαθούμε να μεταλανταμπαδεύσουμε από γενιά σε γενιά. Όπως πολύ καλά είπατε και εσείς γρηγορότερα, το τελευταίο μετερίζει. Είναι η γλώσσα, ήθη, έθιμα, παραδόση, ιστορία που χάνεται στα βάθη των αιώνων. Και με την ευκαιρία αυτή, επειδή είναι ιστορική ημέρα για τα Γιάννα και για την Ήπειρο, απελευθέρωση στις πόλεις των Ίνων και της Ιππείρου από τον τουρκικό ζυγό. Το 1913. Χρόνια. Εγώ προσωπικά έχω και νοπές μαρτυρίες από ανθρώπους που έζησαν την εποχή εκείνη. Βέβαια. Δάσκαλε Πετρολούκα, καλά, πέρασε το στίγμα από την Αμερική. Μάθαν να ακούνε πεντατονικό κλαρίνο. Ναι. Δεν τον άφηναν να φύγει. Όπως το συγχωρημένο του Χαλκιά, όπως και άλλους που έχουν περάσει από την Αμερική το πόδι τους. Αλλά υπάρχουν νέα παιδιά τα οποία θέλουν να μάθουν στο ύφος σου. Υπάρχουν πάρα πολλά νέα παιδιά και αυτό προσπαθούμε να μεταλαμβαδεύσουμε στα παιδιά, αυτή την παράδοση τη δική μας. Αυτό που κάνανε οι παππούδες μας από εκείνα τα χρόνια. Να κρατηθεί, γιατί πρέπει να κρατηθεί αυτό. Είναι παρηγοριά για τους ομογενείς η παραδοσιακή μας η μουσική? Οι ομογενείς παντού, όχι μόνο στην Αμερική. Γερμανία, Αυστραλία, Καναδά, παντού οι ομογενείς είναι 2 φορές Έλληνες αυτοί. Αλήθεια είναι αυτό. Κύριε Κυρίτση, πάμε το επόμενο. Βεβαίως. Πάμε.
Καμιά φορά πιστεύεις ότι κάποιοι άνθρωποι, δάσκαλε, γεννιούνται για κάτι. Έτσι. Δηλαδή, δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα μπορούσε να κάνεις κάτι άλλο στη ζωή σου. Εντάξει. Έτσι. Γι' αυτό είσαι και σπουδαίος. Βεβαίως, με πολλή δουλειά, όλα με τα σπουδαίους δασκάλους. Εμείς λέμε ότι αύριο, όχι μεθαύριο, Πέμπτη. Μεθαύριο, 5η-23 Φεβρουαρίου και Παρασκευή. Την Παρασκευή 3 Μαρτίου. Στο Χαμάμ. Κανείς λοιπόν μπορεί να πάει στο Χαμάμ και να απολαύσει αυτό την αφρόκρεμα της μουσικής, της υπηρώτικης. Να πούμε ότι σαν σήμερα το 1913 απελευθερώθησαν τα Γιάννενα από τους Τούρκους. Και να κλείσετε εσείς την εκπομπή φυσικά με ένα τελευταίο τραγούδι. Εμείς λέμε... Εμείς σας αποχαιρετούμε με αγάπη, υγεία να έχετε, ραντεβού αύριο στις 4. Πάμε. Πάντως να πω ότι το δημοτικό τραγούδι γενικότερα της Ελλάδος, χωρίς απενέσω την Ήπειρο, δεν ζυγίζεται με όλο το χρυσάφι του κόσμου. Πλούσια αυτή η παρακαταθήκη. Και εγώ μακαρίζω όπως και όλοι που υπηρετούμε αυτή την παράδοση. Και καλά κάνετε. Για δεκάδες. Πάμε. Δόντια πυκνά.
Έβγε. Thank you.